τις ευκαιρίες στην δυνατή και καλωστημένη στο γήπεδο Δόξα Δράμας. Το παιχνίδι έγινε μπροστά σε 20.000 περίπου θεατές και εδώ έχει κερδίσει ένα πλάγιο ο Ολυμπιακός. Το πλάγιο θα χτυπήσει ο Πάλας στον Γαλάκο, αποφεύγει αυτό τον Ζαμανόπουλο και τον Σταύρου. Αφήνει την μπάλα ο Ορφανός, τη βρίσκει στην πορεία της ο Αναστόπουλος και είναι το 1-0 στο 38ο λεπτό. Ο Αναστόπουλος στο 38ο λεπτό δίνει την πρωτοφορία στον Ολυμπιακό με 1-0 ύστερα από την σέντρα του Γαλάκου. Ο Δάφκος εδώ το ελεύθερο. Πηδάει ο Χαραλαμπίδης και ο Νοβοσέλατς. Κυράστας τώρα. Χάνει την μπάλα. Παίρνει ο Παπαμιχαήλ. Δυνατό ευθύβολο σούτ και 1-1 στο 40 λεπτό του παιχνιδιού. Από 25 περίπου μέτρα, με ευθύβολο σούτ, ο Παπαμιχαήλ ισοφαρίζει σε 1-1 στο 40 λεπτό. Εδώ ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ. Ο Νικολούδης στον Γαλάκο και είναι το 2-1 στο 41ο λεπτό. Ευθύβολο επίσης δυνατό σου του Γαλάκου έξω από την περιοχή και 2-1, ένα το φετινό γκολ του Γαλάκου. Ένα κόρνερ με τον Ηλία Παπαδόπουλο, η Δόξα, κεφαλιά προς τα πίσω του Παπαμιχαήλ και ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης ισοφαρίζει σε 2-2 στο 63ο λεπτό. Ήταν το 13ο τέρμα του Χαραλαμπίδη στο φετινό πρωτάθλημα. Και η μπαλιά του Κυράστα μέσα στην περιοχή, ο Πάλας προς τον Παπαδόπουλο, τον Σταύρο Παπαδόπουλο. Μέσα στην περιοχή μόλις σηκώθηκε ο Ορφανός, θα κάνει σέντρα ο Πάλας, κεφαλιά του Ορφανού και είναι το 3-2 τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα Ολυμπιακού Δόξας Δράμας. Το γκολ του Ορφανού στο 65ο λεπτό. Θα μπει και ένα ακόμη τέρμα που θα ακυρωθεί ως φάουλ επί του Δάφκου. Όπως θα δούμε εδώ, στην σέντρα του Πάλα, ο Νικολούδης κάνει φάουλ, ενώ ο Αναστόπουλος σημειώνει τέρμα που δεν θα είναι.